Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ δίνει τα πάνω του με αυτή τη νίκη που έκανε. Πιστεύω ότι θα κερδίσει τον Πλατανιά, αλλά θα τον κερδίσει πολύ δύσκολα, γιατί απλά γνωρίζω πολύ καλά τον Παράσκο. Ο Παράσκος ξέρει ότι τα του του ΠΑΟΚ είναι οι πλευρές. Δηλαδή, δεχτεί μπακ αριστερό, μπακ προχθές παρέδεσε ο Λέωβας, ήταν πολύ καλός επιθετικά, έξω δεξιά, έξω αριστερά. Όταν θα ντουμπλάρει αυτούς, δηλαδή όταν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτούς τους τέσσερις και με ντουμπλαρίσματα από τα χαφ και τα λοιπά, δεν μπορεί να γίνει φόρτωμα μέσα στη μεγάλη περιοχή για το φόρτ. Γιατί η φόρτ του ΠΑΟΚ, όποιος και να παίξει, είναι φόρτ πρώτου χρόνου και δεν μπορούν να παίξουν αυτό που λέμε τη συμμετοχή στο ποδόσφαιρο. Τώρα, έχω την εντύπωση ότι θα γίνει ένα παιχνίδι πολύ κλειστό από πλευράς Πλατανιά, που παρεπιπτόντως ο Πλατανιάς δεν είναι καθόλου εύκολος στον γκολ. Δηλαδή εγώ αν ήμουν ο ΠΑΟΚ, το άντερ θα το έδινα 1-20, τόσο πολύ ας πούμε. Επίσης να πω ότι από το κέντρο ο ΠΑΟΚ, στόπερ, χαμηλικά χαφ, δεκάρια, δεν μπαίνουν σχεδόν τίποτα από το επιθετικό παιχνίδι. Και έχω την εντύπωση ότι το μάτς θα το κερδίσει ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ δύσκολα με 1-0. Μετά από μεγάλες μάχες και τυμπλαρίσματα στην πλάγια γραμμή από τον Παράσκο. Αυτή την εντύπωση έχω. Θα γίνει μια νίκη δηλαδή περιπετειώδης και πολύ δύσκολη. Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν εάν ο ΠΑΟΚ ευτυχίσει να βάλει ένα γκολ νωρίς. Ακόμα όμως και γκολ νωρίς να βάλει, ο Παράσκος δεν θα βγει στο ρίσκο νωρίς. Θα περιμένει την ώρα που να χτυπήσει στα τελευταία λεπτά. Αυτό βλέπω στην Τούμπα και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει μεν, αλλά θα βρει μεγάλες δυσκολίες δε. Αυτό.